Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Τώρα θα μιλήσουμε για πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικά παλιά προϊόντα που έχετε ή κάποια που δεν χρησιμοποιείτε και ουσιαστικά να δημιουργήσετε πάλι, να έχετε κάποια χρήση για αυτά. Λοιπόν, εγώ είχα μια σκιά της Air & Due, από αυτές τις Wet & Dry, η οποία είχε σπάσει το καπάκι και ήταν μαύρη. Όταν λοιπόν σπάει το καπάκι από μια μαύρη σκιά, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί δεν μπορείς να τα μεταφέρεις. Οπότε τι έκανα. Περίμενα να τελειώσει το λιποζάν μου αυτό εδώ, ή με οποιοδήποτε βαζάκι, με ένα μικρό εργαλείο που έχουμε για να κάνουμε τα πετσάκια για τα νύχια, την θρημάτισα και την έριξα εδώ μέσα, και τώρα την έχω σε μορφή pigment εδώ μέσα. Και την κλείνω με το καπάκι. Έτσι μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και σαν σκιά, αλλά και μπορώ πιο εύκολα να τη χρησιμοποιήσω σαν υγρό eyeliner, βρέχοντας το πινέλο το eyeliner ή βάζοντας κάποιο ειδικό υγρό το οποίο το κάνει και αδιάβροχο για να κάνω γραμμή με το eyeliner. Και έτσι λοιπόν από μία σκιά που είχε σπάσει και που δεν μου ήταν πλέον χρήσιμη, τώρα έχω και σκιά και pigment και eyeliner σε ένα πάρα πολύ πρακτικό βαζάκι. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλο είδους βαζάκι, αν δεν μπορείτε να βρείτε ένα παλιό λιποζάν, μπορείτε να πάρετε από τα ντεπών τα αναβράζοντα όταν θα σας τελειώσουν και να βάλετε εδώ μέσα. Ή αν θα σας τελειώσει κάποιο άλλο gel eyeliner, κάποιο balm, κάτι. Λοιπόν, τώρα, μετά, τι άλλο. Επίσης, εμένα μου τελείωσε η πούδρα μου. Αυτή η Sephora, η Mineral. Και δεν πέταξα το container, το κράτησα, το καθάρισα. Και εδώ μέσα έκανα και έβαλα concealer. Τι έκανα λοιπόν, θα σας δείξω τώρα. Είχα αγοράσει κάποια κονσίλερ τα οποία χρωματικά δεν με βόλευαν και πάρα πολύ. Συγγνώμη λίγο που σας γυρνάω πλάτη, αλλά ψάχνω να βρω ένα συγκεκριμένο κραγιόν. Το οποίο δεν το βρίσκω. Είχα αγοράσει κάποια κονσίλερ από την Manhattan, αυτά εδώ, τα οποία λόγω χρώματος δεν με βόλευαν και πάρα πολύ. Ήταν όλα σε αυτό το στυλ, δηλαδή σαν κραγιόν. Και είχα και ένα παλιό από τη 17, Radiant, δεν θυμάμαι από πού, το οποίο πάλι δεν το χρησιμοποιούσα. Ήταν δηλαδή διάφορα χρώματα. Τι έκανα. Πήρα, άνοιξα το concealer, το έκοψα με το μαχαίρι μέχρι τη βάση, καθάρισα από μέσα τη βάση και κράτησα αυτά εδώ τα τρία, τα containers. Τα κράτησα, τα καθάρισα και τα είχα. Τα κονσίλερ που έκοψα, τα κομμάτια, τα έβαλα στην κουτάλα που έχουμε για τη σούπα. Βέβαια, εγώ έχω δικιά μου κουτάλα για τα καλλιτικά. Αν θέλετε, πάρτε κι εσείς μια κουτάλα. Τα έβαλα πάνω στην κουτάλα, μέσα στην κουτάλα για τη σούπα. Έβαλα την κουτάλα για τη σούπα πάνω στον καζάκι, το άναψα και κουνώντας το έτσι σιγά-σιγά, έλειωσαν. Με το που έλειωσαν, τα έβαλα όλα ανακατωμένα, όπως βλέπετε, εδώ, μέσα σε αυτό εδώ το κοντέινερ. Και εδώ μέσα τώρα. Έχω ένα καινούριο χρώμα concealer που επειδή συνδυάστηκαν αυτά τα τρία χρώματα που ένα ήταν πιο σκούρο, άλλο ήταν πιο ανοιχτό, άλλο ήταν πιο ροζ, μου βγήκε ένα πολύ πετυχημένο χρώμα. Εσείς μπορείτε να δείτε τι ανάγκες έχετε και ανάλογα να αναμίξετε χρωματικά αυτά που σας βολεύουν και σας συμφέρουν. Δηλαδή, αν έχετε κάτι πολύ σκούρο, να μην το βάλετε. Εγώ επειδή ήταν ένα. Χρησιμοποίησα, ας πούμε, και λίγο. Με το μάτι τα κόβω. Αυτό θέλω να είναι πιο ανοιχτό, το θέλω για κάτω από τα μάτια, άρα θα βάλω πιο πολύ από το πολύ ανοιχτό, από το πολύ άσπρο. Αυτό είναι ροζέ, με βολεύει, ας πούμε. Δεν θα βάλω κάτι πολύ σκούρο. Επειδή μου περίσσεψε όμως πάρα πολύ ποσότητα, γιατί εγώ έβαλα πάρα πολλά, αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω μια εντελώς τελευταία στιγμής μέτρο και έβγαλα από ένα κεράκι ρεζό το αλουμίνιο του και το υπόλοιπο το κονσίλερ το έβαλα εδώ μέσα. Και τώρα το έχω μέσα σε ένα απλό βαζάκι και για να μην ξέρετε το κλείνω με αυτό το καπάκι. Βέβαια αυτό είναι προσωρινή λύση, έπρεπε να είχα ένα άλλο κοντέινερ για να βάλω τόσο πολύ που έκανα. Αλλά εγώ έκανα τόσο πολύ γιατί. Γιατί χρειαζόμουν και τα τρία αυτά τα containers. Και γιατί τα χρειαζόμουν. Πήγα στην αγορά και, και από αυτά τα μαγαζιά που πουλάνε πάρα πολύ φθηνά τα easy, τα καλλιτικά και τα lovey, τα glamorous, τα essence και διακοσμητικά σπιτιού, πήρα αυτό το κραγιόν από τη Love Lips, το οποίο κάνει ένα 60. Λοιπόν, τα χρώματά του ήταν πολύ πετυχημένα και ήταν πολύ ωραίο κραγιόν, μηδατικό,
Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου η συσκευασία, γιατί δείτε ότι δεν πάει άλλο μέσα. Και όταν προσπαθείς να βάλεις το καπάκι, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μην το σπάσεις το κραγιόν. Οπότε τι έκανα. Έβγαλα το κραγιόν τέρμος έξω, το έκοψα με το μαχαίρι ίσια και το έβαλα μέσα στο άδειο κοντέινερ που είχα από τα κονσίλερς. Δηλαδή μέσα εδώ. Το έβγαλα, το πάτησα σιγά σιγά μέσα με το χέρι μου για να μπει και τώρα αντίνιο κονσίλερ εδώ μέσα, έχω ένα πάρα πολύ ωραίο κραγιονάκι. Και όπως βλέπετε δεν πέφτει και έτσι χρησιμοποίησα και αυτό το κραγιόν με 1,60. Το έχω σε πάρα πολύ ωραία συσκευασία, όπως επίσης και αυτό που είναι ένα ροζ χρώμα. Το άλλο είναι ένα χρώμα πιο κοραλί και αυτό που είναι εντελώς ουδέτερο στο χρώμα των χιλιών. Οπότε έτσι όταν σας τελειώνει κάτι, δεν χρειάζεται να πετάτε αυτές τις συσκευασίες όταν θα σας τελειώσει ένα κραγιόν, καθαρίστε δες. Και μπορείτε μετά ένα πιο φθηνό κραγιόν που δεν έχει πολύ ωραία συσκευασία να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Και επίσης μπορείτε, αν έχετε κάποια χρώματα που δεν σας αρέσουν, αλλά που πιστεύετε ότι μαζί σας να κάνουν δουλειά, να τα λιώσετε μαζί πάνω στην κουτάλα και προτείνω κουτάλα και όχι φούρνο μικροκυμάτων για να μην βράσουν τα χρώματα, γιατί στην κουτάλα εσείς το ελέγχετε με το μάτι πόσο ζεσταίνεται και το τραβάτε κατευθείαν από τη φωτιά. Και επίσης με την κουτάλα μπορείτε κατευθείαν να το ρίξετε στο άλλο κοντέινερ. Αυτά είχα να προτείνω. Επίσης, στο επόμενο βιντεάκι μου θα σας κάνω μια BB cream. Το δικό μου version δηλαδή από το BB cream. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Rate, comment, subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Φιλάκια, γεια σας!